Παγκόσμια μέρα όμως στην διαβήτη για σήμερα, για όσους δεν το γνωρίζετε. Και σήμερα εμείς θα αφιερώσουμε ένα πολύ μεγάλο μέρος της εκπομπής μας. Ουσιαστικά να μάθουμε τι είναι ο ζαχαρόδης διαβήτης και τι είναι το μεταβολικό σύνδρομο, τι είναι το προδιαβητικό στάδιο. Για όλους όσοι εσάς δεν τα γνωρίζετε και μπορεί σίγουρα να προσφέρουμε έτσι με τις γνώσεις του κυρίου Γιάννη Σφυρί. Καλησπέρα σας κιόλας. Χαίρομαστε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Ο κύριος Γιάννης Σφυρίς είναι ειδικός παθολόγος. Ουσιαστικά έχετε μια εξειδίκευση από ό,τι έχω καταλάβει στο ζαχαρόδι. Μια ιδιαίτερη ασχόληση, θα έλεγα. Ακριβώς. Και ας ξεκινήσουμε ουσιαστικά λίγο να γνωρίζουμε περισσότερα πράγματα για αυτή την ασθένεια, η οποία είναι και μια ασθένεια της εποχής μας, έτσι δεν είναι? Σίγουρα. Έχει μεγάλη αύξηση το τελευταίο χρονικό διάστημα. Σίγουρα υπάρχει μια μεγάλη αύξηση του ζαχαροδιαβήτη. Φυσικά αυτό έχει να κάνει ο ζαχαρόδης διαβήτης αναλόγως με την έκρηξη της ινσουλίνης, αν υπάρχει παντελής έλλειψη ινσουλίνης ή μερική χωρίζεται σε διαβήτη τύπου 1, τον ιανικό διαβήτη ή και τον διαβήτη των ελλήκων τύπου 2. Ο διαβήτης τύπου 1 είναι ένας διαβήτης αυτοανώσιτη λογίας, ο οποίος δεν μπορεί να πλευρευθεί. Και ο διαβήτης τύπου 2 είναι μια κατάσταση η οποία μπορούμε να την προβλέψουμε εάν προβλέψουμε το προδιαβητικό στάδιο. Μάλιστα. Να τα πάρουμε όμως τα πράγματα λίγο από την αρχή. Η αρχή ποιο είναι? Το μεταβολικό σύνδρομο έχει να κάνει? Είναι ένα σύμπλεγμα μεταβολικών διαταραχών που περιλαμβάνει και τον διαβήτη. Μάλιστα. Το μεταβολικό σύνδρομο είναι ένα σύμπλεγμα, όπως σας είπα, διαταραχών, το οποίο περιλαμβάνει την κοιλιακή παχυσαρκία, περιλαμβάνει τον σαγρό διαβήτη, την αρτηριακή υπέρταση, την υπερλιπιδημία. Και ο κοινός παρανομαστής, η βάση τους είναι η αντίσταση στην ινσουλίνη και η υπερινσουλινεμία, που αυτό συνδέεται άμεσα με την παχυσαρκία. Τι σημαίνει αντίσταση στην ινσουλίνη? Η ινσουλίνη δεν παράγεται από τον οργανισμό μας? Σίγουρα. Να φανταστείτε ότι στην κατάσταση, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η γλυκόζη ξέρουμε ότι είναι το καύσιμο που χρειάζεται το κύτταρο για να τελειώσει τις λειτουργίες του. Η ινσουλίνη τι είναι? Είναι μια ορμόνη που παράγεται από το πάγκρεας, έτσι. Και τι κάνει? Μεταφέρει την ινσουλίνη στα κύτταρα, τη γλυκόζη, τη γλυκόζη στα κύτταρα, για να τελέσουν, ως καύσιμο είναι, για να τελέσουν τις λειτουργίες, όπως σας είπα. Στην κατάσταση της αντίστασης συμβαίνει ότι η ινσουλίνη χάνει εν μέρει αυτή την ικανότητα. Οπότε τι γίνεται? Τα κύτταρα αντιστέκονται στη δράση της ινσουλίνης, οπότε συνεπεία το πάγκρεας τι κάνει? Βλέπει την καινούργια αυτή κατάσταση όπου τα γλυκαιμικά φορτία είναι πολύ υψηλά, δηλαδή όταν τρώμε εμείς υδατάνθρακες, μια τροφή πλούσια σε υδατάνθρακες, αυξάνεται κατά πολύ το ζάχαρο, οπότε το πάγκρεας εκρίνει διπλάσιες, τριπλάσιες ποσότητες, έτσι, τετραπλάσιες ποσότητες ινσουλίνης, και αυτό έχει ως συνέπεια, την υπερινσουλινεμία στον οργανισμό. Που αυτό είναι μια κατάσταση άσχημη? Φυσικά είναι μια κατάσταση πολύ άσχημη. Γιατί η υπερινσουλινεμία, ας πούμε? Η υπερινσουλινεμία προκαλεί βασικά το αίσθημα της πείνας. Δηλαδή, αν φανταστείτε ότι αυτά τα τσιμπολογήματα που κάνουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας, το να μας κάνει να πεινάμε, είναι απότοκος της υπερινσουλινεμίας. Επίσης, αν έχετε παρατηρήσει ότι μετά από ένα μεγάλο γεύμα, συνήθως αισθανόμαστε έτσι καταβολή, νύστα, αδυναμία. Όλα αυτά είναι έλλειψη συγκέντρωσης, είναι από την υπερινσουλινεμία. Οπότε μπορεί να υπάρχουν, να βλέπω ένα άτομο το οποίο να έχει φυσιολογικά τα ζαχαρά του να είναι, αλλά να έχει υπερινσουλινεμία, η οποία να προϋπάρχει 5-10 χρόνια πριν και μετά να εκδηλωθεί ο ζαχαρόδης διαβήτης. Στην ουσία το πάγκρεας, όπως σας έχω πει, προσπαθεί παράγει ινσουλίνη, αλλά μέχρι πότε? Κάποια στιγμή θα στερεύσει, δεν μπορεί να παράγει περισσότερο. Οπότε αυτό, σύν την αντίσταση, έτσι, στον διαβήτη τύπου 2, τον εκδηλώνουν. Μάλιστα. Υπάρχει και ανοχή όμως στην ινσουλίνη, είναι το ίδιο πράγμα? Η ανοχή αυτό λέγεται αντίσταση στην ινσουλίνη, ναι. Τώρα, ο τρόπος για να το βρούμε, έτσι, ο τρόπος για να δούμε αν ένας άνθρωπος είναι σε προδιαβητικό στάδιο, υπάρχει η καμπύλη ενοχής της γλυκόζης. Μάλιστα. Δηλαδή, τι κάνουμε? Καμπύλη ζαχάρου που λέμε. Καμπύλη ζαχάρου που λέμε, ναι, καμπύλη ζαχάρου. Είναι μια πολύ απλή εξέταση. Χρειάζεται να αφιερώσετε μόνο 2 ώρες στο εργαστήριο. Έτσι, στην ουσία, παίρνει μια εξέταση αίματος στα χέρια μας. Βλέπουμε ότι το ζάχαρο είναι πάνω από 100. Έτσι, νομίζουμε ότι όλα είναι μια χαρά. Νομίζω ότι όλα είναι μια χαρά, γιατί όλοι μου λένε εντάξει, είναι 105-110, μια χαρά. Ναι. Δεν είναι μια χαρά. Είναι παθολογική τιμή του ζαχάρου. Οπότε πρέπει, ειδικά αν υπάρχει ιστορικό, κληρονομικό ιστορικό, κάποιος από τους γονείς να είναι διαβητικός, είτε το ίδιο το άτομο να είναι παχύσαρκο, υπέρβαρο, να έχει υπερλιπιδεμία, δηλαδή ψηλά λιπίδια στο αίμα, να έχει υπέρταση, τότε ένας λόγος παραπάνω να κάνει την καμπύλη ζαχάρου. Μάλιστα. Και αυτή πώς γίνεται? Πηγαίνουμε στο εργαστήριο, αφού κάνουμε μια
πριν τρεις μέρες κάνουμε μια φόρτιση στον οργανισμό μας, δηλαδή του δίνουμε να φάει πολλούς υδατάνθρακες, σιρίζι, μακαρόνια, πάρα πολλά. Ναι, λίγο να τον προκαλέσουμε. Οπότε πάμε νηστική στο εργαστήριο, μας παίρνει μικροβιολόγος στο αίμα και μετά σε μηδέν χρόνο και μετά αφού μας δώσει να πιούμε ένα ποτήρι με 75 γραμμάρια γλυκόζης, έτσι με νερό διαλυμένο, μας ξαναμετράει το ζάχαρο μετά από 2 ώρες. Οπότε έτσι καταλαβαίνουμε κατά πόσο βλέπουμε πώς ανταποκρίνεται ο οργανισμός μας, κατά πόσο ανεβάζει ζάχαρο ή όχι. Έτσι υπάρχουν 2 προδιαβητικά στάδια. Οπότε μπορούμε να καταλάβουμε την καμπύλη, ζάχαρο που λέτε, μπορούμε να καταλάβουμε αν πάσχει από διαβήτη ή προδιαβήτη. Μάλιστα. Ας το πάρουμε τότε αν είναι σε προδιαβητικό στάδιο ένας ασθενής. Καταρχήν, τι συμπτώματα εκτός από αυτό που είπατε, το τσιμπουλόγημα λίγο ή τέτοιο, τι άλλα συμπτώματα μπορεί να έχει. Εντάξει, μπορεί να εκδηλώσει. Συνήθως, όταν γίνεται η διάγνωση του σαχαρωτού διαβήτη τύπου 2, έτσι, καλά, τύπου 1 είναι στους νεότερους, το τύπου 2 εκδηλώνεται με πολυουρία, πολυδιψία, αδυναμία, καταβολή, όλα αυτά τα συμπτώματα. Έτσι, το οποίο μπορεί να τα κάνει και η πυρνοσυλλεμία. Να φανταστείτε, η πυρνοσυλλεμία από μόνη της μπορεί να προκαλέσει βλάβες. Δηλαδή, να έχουμε κανονικά ζάχαρα στον οργανισμό και ένας ασθενής να έχει πυρνοσυλλεμία. Πότε? Τα όργανα στόχος είναι τα μάτια, είναι τα νεφρά, είναι η καρδιά. Οπότε να σας πω είναι χειρότερη από τις ψηλές τιμές ζαχάρου. Μάλιστα. Άρα, μου είπατε συχνουρία, πολυδιψία. Πολυδιψία, δηλαδή να πίνουμε πολύ νερό, πολυουρία, αδυναμία, καταβολή, απώλεια σωματικού βάρους επίσης. Άρα, οι περισσότεροι νομίζουν ότι κάποιος που πάσχει από ζαχαροδιαβήτη, είτε μας ακούει τώρα για το προδιαβητικό στάδιο, ίσως να θεωρεί ότι αυτός ο άνθρωπος θα είναι αρκετά παχής. Σίγουρα. Εδώ δεν είναι στάνταρ αυτό, δεν είναι σίγουρο ότι θα έχει σίγουρα πολύ βάρος. Μα οι παχύσαρκοι άνθρωποι έχουν υπερινσουλινεμία μέσα τους, ανεξαρτήτως ότι μπορεί να έχουν φυσιολογική ούτως ή άλλως. Έτσι, έχουν πολύ ινσουλίνη γιατί ο οργανισμός δεν μπορεί να κάψει το ζάχαρο. Μάλιστα. Το πάγκρεας πιέζεται πάρα πολύ. Και όταν, σας είπα και προηγουμένως, υπάρχει και κληρονομικό ιστορικό, δηλαδή κάποιος από τους γονείς ή από την υπόλοιπη οικογένεια έχει σαχαροδιαβήτη, τότε πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να κάνουμε την εξέταση αυτή. Οπωσδήποτε. Κάνουμε την εξέταση και μετά. Κάνουμε την εξέταση, την πηγαίνουμε στο γιατρό μας και μας λέει αν είμαστε στην προδιαβητικό στάδιο ή όχι. Οπότε εκεί έχει αντιμετωπίσει 2 καταστάσεις. Αν είναι διαβήτης, έτσι, τότε δίνει φάρμακα. Αν είναι προδιαβήτης, πρέπει να συστήσει αλλαγή τρόπου ζωής και διατροφή. Και εγώ έχω διαβάσει έτσι σε άρθρα και μάλιστα διάβασα και ένα άρθρο δικό σας σε μια εφημερίδα πριν λίγο χρονικό διάστημα, ότι πέρα από αυτά που μας είπατε, είναι, μπορεί κιόλας κάποιος να καταλάβει ότι είναι σε προδιαβητικό στάδιο, ακόμα κι αν δει ότι είναι πάρα πολύ χαμηλή η χοληστερίνη του στο αίμα, αλλά πολύ αυξημένα τα τριγλυκερίδια. Φυσικά, γιατί οι τιμές του ζαχάρου έτσι, έχουν να κάνουν με τα τριγλυκερίδια, με την αύξηση. Πάνε αναλογικά με την αύξηση των τριγλυκερίδιων, ανεβάζουν τα τριγλυκερίδια. Είναι ένα παιχνίδι που γίνεται και στο μεταβολισμό, είναι λίγο πολύπλοκο, αλλά όντως η υπερτριγλυκεριδημία είναι απότοκος της υπεργλυκαιμίας, να το πω έτσι. Πρακτικά, ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε προδιαβητικό στάδιο, μας είπατε ήδη ότι πρέπει να προσέχει τη διατροφή του και την άσκηση. Τι θα πρέπει να αποφεύγει όμως να τρώει και πώς θα πρέπει ουσιαστικά να είναι κατανεμημένο το φαγητό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό έχει να κάνει φυσικά ότι ισχύει στον προδιαβητικό, ισχύει και στο μεταβολικό σύνδρομο, έτσι. Mm-hmm. Γιατί είναι ένας μεταβολικός ασθενής. Mm-hmm. Τι πρέπει να κάνει? Μιλάμε για διατροφή. Η διατροφή του πρέπει να είναι πολλά και συχνά γεύματα κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε να μειώσουμε αυτή την αντίσταση, την υπερινσουλινεμία στον οργανισμό. Έτσι, πολλά και συχνά γεύματα τα οποία αποτελούνται από πολλές φυτικές ίνες, πλούσια δηλαδή σε λαχανικά, πλούσια σε φρούτα, όσπρια επίσης παχιά ψάρια που έχουν καλά λιπαρά οξέα. Και ώστε να υπάρχει μια απώλεια βάρους σταδιακή, έτσι. Και ο άνθρωπος ο ίδιος αισθάνεται καλύτερα με την απώλεια βάρους και τα ζάχαρά του εξισορροπούνται κατά κάποιο τρόπο. Και μαζί με την άσκηση. Φυσικά η άσκηση. Να σας πω άσκηση. Λέμε άσκηση. 30 λεπτά την ημέρα άσκηση, έτσι. Uh-huh. Εντάξει, απλά αν δείτε στην καθημερινότητά μας, υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνουμε. Ναι. Ποια είναι αυτά? Μπορούμε να ανεβοκατεβούμε τις σκάλες, αντί να πάρουμε τα σανσέρ. Μπορούμε να κατεβούμε μια στάση του λεωφορείου. Είναι και δύσκολο κάποιος έτσι. Φυσικά, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Δηλαδή, απλά να έχουμε τη θέληση να το κάνουμε. Σωστά. Και να αλλάξουμε τρόπο ζωής. Όσον αφορά τον ζαχαρό διαβήτη, διαγνωσμένα κανονικά, είναι μια αναστρέψιμη κατάσταση, έτσι δεν είναι? Δεν υπάρχει ναι, από τη στιγμή, κάποιος. Όχι, απλώς ακολουθεί μια θεραπεία για όλο το υπόλοιπο της ζωής του. Απλά θα εξαρτηθεί η θεραπεία από το τι θα κάνει στη ζωή του ίδιος. Αν δηλαδή θέλει
δεν προσέχει, τα φάρμακα θα γίνονται περισσότερα. Έτσι. Αν προσέχει, μπορεί να παραμείνει σε λίγα φάρμακα και να είναι καλά ρυθμισμένος, οπότε να μην χρειαστεί ποτέ να δώσει επιπλοκές. Ο διαβήτης γενικά δίνει επιπλοκές. Και ήδη δίνει επιπλοκές από όταν τα ζάχαρα είναι ακόμα και λίγο, όχι ακόμα, όχι πάνω από 126, όχι υψηλά ζάχαρα τα οποία δεν είναι επιπλοκές. Ακόμα και τα μικρά ζάχαρα έχουν δείξει ότι μπορούν να σου κάνουν επιπλοκές. Έχω πάρα πολλές ερωτήσεις, δεν ξέρω να σας κάνω. Για παράδειγμα, όταν είναι κάποιος σε προδιαβητικό στάδιο, γυρνάω από το ένα θέμα στο άλλο γιατί σκέφτομαι και εγώ παράλληλα διάφορα πράγματα. Όταν κάποιος είναι σε προδιαβητικό στάδιο, αλλά ξεκινήσει τη σωστή στιγμή να προσέχει τη διατροφή του, να ασκείται σωστά, κανονικά. Σωστά. Σε τι ποσοστό επιτυχία, ας πούμε έτσι, έχει στο μπορούμε, να πάθει. Μπορούμε να μπλοκάρουμε τα γονίδια, κατά κάποιο τρόπο. Κοιτάξτε, μπορεί να μην εκδηλώσει ποτέ το διαβήτη. Έτσι, μπορεί και να εκδηλώσει, όμως σε προχωρημένη ηλικία, επειδή οι αντοχές του έχουν πέσει, επειδή ξέρετε τα όργανα υπολειτουργούν. Οπότε εντάξει, μπορεί να εκδηλώσει, σας λέω, να το καθυστερήσει, να το καθυστερήσουμε, ή να μην εκδηλωθεί και καθόλου. Και καθόλου. Ναι. Υπάρχει κάποιο ποσοστό. Μιλάμε μπορεί, για το διαβήτη τύπου 2, έτσι. Ναι, βέβαια, πάντα, βέβαια, έτσι, ναι. Των ενηλίκων. Γιατί μας είπατε ότι όλες από την αρχή ότι ο διαβήτης τύπου 1 είναι σαν αυτοάνωσο ουσιαστικά. Ακριβώς. Δεν το προκαλεί ο ίδιος ο οργανισμός. Δηλαδή ο ίδιος ο οργανισμός επιτίθεται στα παγκρατικά κύτταρα. Και δεν έχει να κάνει καθόλου με τις συνήθειες τις οποίες έχετε, είτε τι τρώτε, είτε αν γυμνάζεστε, οτιδήποτε. Απλά τα παιδιά μπαίνουν και απευθείας οι ασθενείς σε ινσουλίνη, προσέχουν πάρα πολύ. Γενικά είναι λίγο πιο πολύπλοκο και ειδικά όταν πρόκειται για μικρά παιδιά, φανταστείτε, που έχουν διαβήτη τύπου 1, πρέπει να μπουν στη διαδικασία να μάθουν να ρυθμίζονται. Επίσης, έχω διαβάσει ότι και οι προδιαβητικοί και οι διαβητικοί καλό είναι να κάνουν γυμναστική το πρωί όταν ξυπνούν, ώστε να κάψουν αυτή την περίσσια γλυκόζης. Σωστό αυτό. Γίνεται και αυτό. Απλά πρέπει να γίνεται, ας πούμε, σε ανθρώπους που σίγουρα τα ζάχαρα, τα πρωινά, μπορεί κάποιος να κάνει όμως ελαφριά γυμναστική το πρωί, έτσι. Δηλαδή, όχι να μπει στη διαδικασία να κάνει κάποια, να αθληθεί παραπάνω από 45 με μία ώρα, γιατί καταλαβαίνετε ότι. Νομίζω ότι μία ώρα είναι υπεραρκετό. Ναι. Πιστεύω ότι έτσι ένα αργό περπάτημα στο διάδρομο ή ένα απλό τζόκινγκ, ας πούμε, για μερικά λεπτά, μπορεί να αποδώσει καλύτερα αποτελέσματα στη μείωση του ζαχάρου. Σίγουρα. Σε σχέση με το βράδυ ή σε σχέση με το ζάχαρο, όπως μου είπε. Δηλαδή, εγώ θέλω να το δούμε λίγο και πρακτικά, αν κάποιος, ας πούμε, είναι καλύτερο να κάνει πρωί ή βράδυ άσκηση όταν είναι. Κοιτάξτε να δείτε. Δεν έχει σημασία το τι πρέπει να κάνει, αν είναι πρωί ή βράδυ. Mm-hmm. Το θέμα είναι να αφιερώνει μερικά λεπτά, έτσι, είτε αυτά λέγονται 10-15 λεπτά, όσα μπορεί, να αφήσει την καθιστική ζωή. Γιατί όλοι μας, όπως ξέρετε, η καθιστική ζωή. Η παχυσαρκία είναι στην Ελλάδα το νούμερο ένα, έτσι, είναι από τις πρώτες χώρες στην Ευρώπη. Οπότε πρέπει στην ουσία τα 20 αυτά λεπτά να τα αφιερώσει οποιαδήποτε στιγμή θέλει μέσα στην ημέρα. Άρα 20 λεπτά την ημέρα οπωσδήποτε. Συνήθως λένε στους διαβητικούς 150 λεπτά την εβδομάδα, φανταστείτε. Δηλαδή είναι 150 λεπτά την εβδομάδα. Στους διαβητικούς. Αλλά γιατί όχι να μην το κάνεις κάθε μέρα. Ναι, ναι, σωστά. Θα θέλετε να μου πείτε έτσι μια τυπική, ας το πούμε, σαν διατροφή σωστή για έναν άνθρωπο που βρίσκεται σε ένα προδιαβητικό στάδιο. Σίγουρα, ναι. Σας είπα και προηγουμένως ότι γενικά πρέπει να χωρίσει, οι διαβητικοί πρέπει να τρώνε τα πάντα και από λίγο. Δηλαδή να μην στερηθούν κάτι. Θα φάνε έχουν γλυκό δηλαδή κανονικά. Κοιτάξτε, τα ξεμπόρισε το γλυκό, είναι μια πρόκληση, έτσι. Ναι. Απλά καλό είναι, επειδή όπως σας έχω πει είναι υψηλού γλυκαιμικού δείκτη η ζάχαρη, αυτά τα γλυκά μέσα, και το ξέρουμε το ζάχαρο υψηλά. Οπότε πιέζεται πολύ, σας λέω, το πάγκρας, δηλαδή κρίνει πάρα πολύ ινσουλίνη και γίνεται αυτός ο φαύλος κύκλος πάλι. Στην ουσία, καλό είναι να μην τρώνε γλυκά. Μπορούν να αντικαταστήσουν τα γλυκά. Υπάρχουν γλυκά τα οποία είναι με στέβια, με ασπαρτάμι, έτσι, με ζαχαρίνες. Οπότε μπορούν να προτιμήσουν αυτά, αν έχουν την τάση και θέλουν να φάνε κάποιο γλυκό, από το να προτιμήσουν σκέτη ζάχαρη. Το μέλι. Επειδή είναι μια τροφή η οποία αυξάνει, από ό,τι έχω διαβάσει, πάρα πολύ γρήγορα το ζάχαρο στο αίμα. Είναι απαγορευτική. Εντάξει, δεν είναι τελείως απαγορευτική. Γιατί μου κόβεται τα γλυκά, μου κόβεται, ναι, τα μέλη. Ναι, σίγουρα. Κοιτάξτε να δείτε, το διαβητικό, σας είπα και πάλι, δεν είναι ότι πρέπει. Μπορεί να τρώει τα πάντα και από λίγο, αρκεί να προσέχει. Δηλαδή, αν θέλει να σφάει μια κουταλιά μέλι και περπατήσει μετά ή οτιδήποτε άλλο, φυσικά μην είναι. Η κουταλιά να κάνει. Αυτή τη σούπα, κανονικά. Εντάξει. Όλα είναι επιτρεπτά, απλά να ξέρει ποια πράγματα γενικά ανεβάζουν, δηλαδή ποια πράγματα είναι υψηλού γλυκαιμικού δείκτη και ποια είναι χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Σας δίνω ένα παράδειγμα. Το ψωμί, το λευκό, είναι υψηλού γλυκαιμικού δείκτη. Το ρύζι, το μακαρόνι, υψηλού. Δηλαδή τα ζάχαρα τα πάνε πάρα πολύ ψηλά. Ναι. Το μαύρο ψωμί, ολική αλέσωση, είναι χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Τα φρούτα επίσης προέχουν φυτικές ίνες. Αυτά
δεν αυξάνω το ζάχαρο τόσο πολύ. Γιατί να μην φάει ένα φρούτο και να φάει ένα γλυκό. Ναι. Σας λέω ένα παράδειγμα. Σωστά, σωστά. Μία γυναίκα η οποία είναι σε προδιαβητικό στάδιο, έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης να πάθει διαβήτη. Σίγουρα. Και γι' αυτό οι γυναίκες όταν είναι, μπαίνουν στη δικασία να κάνουν και αυτές καμπύλη γλυκόζης, αλλά δεν κάνουν μόνο σε 2 ώρες. Βλέπετε, τους κάνουν, ας πούμε, σε μεγαλύτερα, φτάνουν κάποια διαστήματα μία ώρα, στις 2, στη μισή ώρα, οπότε να δουν κατά πόσο ανταποκρίνει το οργανισμός τους. Και πόσο απότομα ή όχι πέφτει. Και φυσικά, γιατί ειδικά αν υπάρχει προδιάθεση, ένας λόγος παραπάνω να εκδηλώσουν ζάχαρο σίγουρα στην εγκυμοσύνη. Και επίσης κάτι άλλο που ξεχνάνε οι περισσότερες γυναίκες όταν γεννάνε και μετά, έτσι, ναι, ότι ξεχνάνε να κάνουν την καμπύλη ζαχάρου μετά από 6 μήνες. Πρέπει να την επαναλάβουν. Ναι. Αυτές που ήδη έχουν πάρει θεραπεία, έτσι, κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, γιατί περνάνε στο διαβητικό, ας πούμε, στάδιο, πρέπει μετά την εγκυμοσύνη να ξανακάνουν καμπύλη. Για να δουν τι γίνει. Ναι. Θέλω να πω ότι αν μια γυναίκα είναι σε διαβητικό στάδιο και εμφανίσει διαβήτη, κατά εγκυμοσύνης διαβήτη, μετά θα είναι πάλι σε προδιαβητικό στάδιο ή μπορεί να εκδηλώσει. Μπορεί να είναι και. Όχι, μπορεί να είναι πάλι σε προδιαβητικό στάδιο, μάλιστα, μπορεί να μην έχει. Απλά πρέπει να το προσέχει, πρέπει να έχει, ναι, παρακολούθηση. Είναι κάτι που το ξεχνάνε οι περισσότερες γυναίκες. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, αν δεν θα σας έχω ρωτήσει κάτι. Απλά να σας πω ότι. Θα γυρίσω και εγώ λίγο στο μεταβολικό, ναι, σύνδρομο, ναι, που είπατε. Ναι, ναι, σωστά. Αυτό περιλαμβάνει 5 κριτήρια. Mm-hmm. Για να μπορέσει κάποιος να πει ότι. Επειδή είπαμε ότι είναι σύμπλεγμα μεταβολικών διαταραχών, ποια είναι αυτά τα 5 κριτήρια. Γιατί πρέπει να έχει 3 από τα 5. Μάλιστα. Πρέπει να έχει, όπως έχουμε κοιλιακή παχυσαρκία, περιφέρεια μέσης, πόσο, στους άντρες πάνω από 102, mm-hmm, και στις γυναίκες πάνω από 88 εκατοστά, είναι ένας παράγοντας κινδύνου, έτσι. Mm-hmm. Φυσικά αυτό έχει να κάνει και με το φύλλο, και έχει να κάνει με την φυλή μάλλον. Και τα όρια έχουν πέσει κατά κάποιο τρόπο σε άλλες φυλές, οπότε έχουν πάει 94 για τους άντρες, 80 για τις γυναίκες. Mm-hmm. Στις εξετάσεις αίματος που βλέπουμε, είπαμε για το ζάχαρο πάνω από 100. Επίσης πρέπει να δούμε τα τριγλυκερίδια πάνω από 150 μιλιγκράμμα LDL. Αν υπάρχουν πάνω από 150, είναι ο δεύτερος. Mm-hmm. Τρίτος το ζάχαρο που σας είπα. Η HDL χολεστερόλη, που είναι η καλή χολεστερόλη που μας προστατεύει, αν είναι κάτω από 40 για τους άντρες και κάτω από 50 για τις γυναίκες, είναι άλλο ένα κριτήριο. Και τελευταίο είναι η αρτηριακή υπέρταση. Πάνω από 130 μιλιμέτρες λιτραγύρου η συστολική και η διαστολική πάνω από 85 αντίστοιχα. Τότε είναι το 5ο κριτήριο, οπότε αν κάποιος δούμε ότι έχει 3 κριτήρια και πάνω, ναι, τότε θεωρείται μεταβολικός ασθενής. Δηλαδή πάσχει από μεταβολικό σύνδρομο. Οπότε πρέπει και πάλι να προσέξει, έτσι, και να αλλάξει τον τρόπο ζωής του και τις διαιτητικές του συνήθειες. Έχω την αίσθηση με όλα αυτά που συζητάμε έτσι τόση ώρα, ότι το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι δεν γνωρίζουν καν ότι είναι σε μεταβολικό σύνδρομο θα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Φυσικά είναι μεγάλο, γιατί κοιτάξτε, όλοι έρχονται με τις επιπλοκές. Δηλαδή ο διαβήτης έχει μπει ήδη καλά μέσα στη ζωή τους και έρχονται, ας πούμε, επιπλοκές στα μάτια, δεν βλέπουν καλά, έχουν επιπλοκές στα νεφρά, έμφραγμα, αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια. Οπότε εκεί είναι μια κατάσταση μη αναστρέψιμη. Ναι, ναι, ναι. Έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει καταστρέψει μερικά όργανα, οπότε προσπαθείς να σώσεις και τα υπόλοιπα. Ναι, νομίζω όμως ότι απ' την άλλη είναι οι γιατροί και τόσο καλά ενημερωμένοι στα μεταβολικά σύνδρομα, ώστε όταν θα διαβάσουν μια εξέταση αίματος με πολύ χαμηλή χολυστερόλη, κακή χολυστερόλη, με πολύ αυξημένη τριγλυκερίδια και ένα ζάχαρο στο 100 για παράδειγμα, να καταλάβουν ότι αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να απευθυνθεί σε ένα διαβητολόγο ή σε έναν ειδικό παθολόγο. Φυσικά, γιατί όταν είσαι ενημερωμένος και ακολουθείς κατευθύνσεις οδηγίες, έτσι, mm-hmm, που υπάρχουν, της ευρωπαϊκής και της παγκόσμιας ιατρικής κοινότητας, τότε σίγουρα αφυπνίζει τον ασθενή και του λες ότι, κοιτάξτε να δείτε, πάσχετα από διαβήτη, πάσχετα από μεταβολικό σύνδρομο, του εξηγείς ακριβώς τι είναι, γιατί είναι κάποιες έννοιες που δεν τις καταλαβαίνουν. Ναι, ναι, ναι. Ή δεν θέλουν να το δεχτούν για τον εαυτό τους. Οπότε μια φορά καταλαβαίνετε και η προσέγγιση με τον ασθενή είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Επίσης, όταν λες σε κάποιον ότι είσαι σε προδιαβητικό στάδιο, ίσως νομίζω ότι έχει όλο τον καιρό μπροστά του ώστε να κάνει όλα αυτά τα σωστά πράγματα που πρέπει να. Απλά πρέπει να το εξηγήσετε και πάλι. Ναι. Δηλαδή, να του πεις ότι, κοιτάξτε να δείτε, είστε ένα βήμα πριν το διαβήτη, οπότε πρέπει να προσέξετε. Ναι. Εκεί ίσως χτυπάει το καμπανάκι κινδύνου, γιατί οι περισσότεροι τον διαβήτη ως έννοια των τρέμων. Ναι. Δηλαδή, με τη μία σκέφτονται ινσουλίνη. Ναι, ναι, δηλαδή, βέβαια, η πρώτη σκέψη που κάνουν είναι ινσουλίνη, φάρμακα. Και φυσικά οι επιπλοκές που κάνει. Οπότε αν κάποιος τις ενημερώσει σωστά, mm-hmm, και επίσης πει ότι οι επιπλοκές ήδη ξεκινάνε και από
ένα στάδιο πριν το διαβήτη, ότι αρχίζουν και επηρεάζουν τα όργανα με τον τρόπο που σας είπα προηγουμένως, τότε έχει ένα λόγο παραπάνω ο άνθρωπος να προσέξει, να αφυπνιστεί και να αλλάξει τρόπο ζωής. Πού μπορούμε να σας βρούμε, αν κάποιος θέλει τηλεθεατής έτσι να μας, να σας δει και είστε σε κάποια, επιστημονικά κέντρα από ό,τι γνωρίζω και έχετε και δικό Φυσικά έχω δικό μου ιατρείο, όπως σας είπα, στον Κορυδαλό. Είμαι επιστημονικός συνεργάτης επίσης της Ορθοβητικής Ιατρικής που ασχολείται με την πρόληψη και την τριγύρανση. Συνεργάτης του κυρίου Παπαχαρλάμπου Μιχάλη, ο οποίος είναι παθολόγος και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αντιγύρανσης. Μπορούν επίσης να με βρουν και στην Γλυφάδα, στο Athens Paper Hills Medical Group, που είναι ένα άλλο πολυιατρείο. Έχετε κάποιο site, κάτι άλλο που μπορείτε έτσι να μπουράει. Τώρα ξεκινάω να κάνω το site το δικό μου. Πάντως μπορούν να με βρουν άνετα στο δίκτυο. Γιάννης Φυρίς, ειδικός παθολόγος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Μπείτε και ενημερωθείτε για το διαβήτη τύπου 2 και 1 φυσικά. Εντάξει, το 1 είπαμε ότι είναι και αυτό άνοσο. Αλλά και τα προδιαβητικά στάδια για να δείτε ουσιαστικά αν είστε σε αυτή την κατηγορία ώστε να μπείτε στη διαδικασία της πρόληψης.